σφοδρή αντιπαράθεση με το καλημέρα στους κόλπους του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με φόντο τη Δημοτική Αρχή Μειοψηφίας που έχει δημιουργηθεί. Βγαίνουμε ακριβώς γιατί το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας δίνει τη δυνατότητα και με τα πρόβλημα θέλουμε να καταγγείλουμε και τις τάσεις σας που προεδρεύοντα, γιατί για ένα απλό θέμα δημιουργείται τέτοιο ζήτημα. Η εκλογή νέου Προεδρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο της Επιτροπής Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής φανέρωσε το χάσμα που προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο διοικείται ο Δήμος Ηρακλείου. Η επόμενη μέρα ανήκει στο Ηράκλειο, ανήκει στους Ηρακλειώτες, ανήκει στις συνθέσεις στη βάση ενός σχεδίου με όραμα. Με δημιουργία και όραμα. Με όραμα και δημιουργία και όχι, κύριε Πρόεδρε, με ραδιουργία. Δυστυχώς, ο Δήμαρχος και τώρα τα ξέρουν, κατέληξαν στη λύση μειοψηφικής διοίκησης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σήμερα ή στην πορεία της τετραετίας. Ο Γρηγόρης Πασπάτης παραμένει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 21 ψήφους, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 26 λευκά ψηφοδέλτια. Ούτε άκουσα δημάρχους, φίλους και γνωστούς που έχουν στην Επικράτεια, να έχουν αρνηθεί την εφαρμογή του νόμου με τις βελτιώσεις της πρόσφατης. Το δικαίωμα κριτικής και στον νόμο έχουμε όλοι, ίσως και υποχρέωση, αλλά και στην εφαρμογή του επίσης. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η κυρία Μαρία Ξυλούρη από την παράταξη Ηράκλειο 375 με 42 ψήφους, ενώ γραμματέας ο Γιώργος Μανδαλάκης από τους Ενεργούς Πολίτες με 40 ψήφους. Αυτό στάθηκε αρκετό για να πυροδοτήσει την αιχμηρή τοποθέτηση του Γιάννη Κουράκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους συνετέλεσαν στο θεσμικό ατόπιμα, όπως χαρακτήρισε το νόμο με τον οποίο δημιουργούνται πλειοψηφίες ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Για πόρο, πώς δεχόμαστε αυτό που δεν μας έδωσε η κοινωνία του κάθε μας, πολιστά, αυτό που δεν μας έδωσαν οι πολίτες με την ψήφο τους, το παίρνουμε με νόμο. Απορώ πώς δεν αντιδρούν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Τι πρατσίμων με την παράταξη της μήνους αντιπολιτεύσεως δεν ματαιώθηκε. Είπαμε απλώς ότι κρίναμε σκοπιμότερο να μεσολαβεί σε ένα χρονικό διάστημα για να βελτιωθούν περισσότερο οι μεταξύ μας διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν ματαιώθηκε. Για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος έκανε λόγο και ο Ηλίας Λιγερός. Ζητούν από τις δυνάμεις της αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν ένα νόμο ο οποίος με αναδρομικό τρόπο καταργεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Συνομολογείται από όλους ως αντιδημοκρατικός νόμος. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που θα αμφισβητήσει αυτό το δεδομένο. Άκρος καυστικός εμφανίστηκε και ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, κάνοντας λόγο για παροδία στην οποία η παράταξή του αρνείται να μετέχει, αναφερόμενος στον τρόπο εκλογής των μελών των επιτροπών. Παρότι η παράταξη Κουκιαδάκη υπερψήφισε την εκλογή του Γρηγόρη Πασπάτη, όπως έκαναν ακόμη οι παρατάξεις Σισαμάκης, Χιναράκη και Νιωτάκη. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία. Δεν συμμετέχουμε όμως, γιατί δεν θέλουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε συνεργοί στην παροδία. Διότι αυτό που κάνουμε είναι παροδία. Επιβάλλεται ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί συλλογικά και ενωτικά. Το τονίζω, κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι ο νέος νόμος και ο προηγούμενος της Αρχής Αναπληρικής αλλά και τούτος δεν δίνει λύσεις στη συλλογική και δημοκρατική πραγματικά λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρουμε ότι έμεινε ένα παράθυρο ανοιχτό για το μέλλον. Καλούμε όλες τις πλευρές να ξαναδούν το θέμα των συνεργασιών σήμερα, όχι στο αόριστο μέλλον.